Θοδωρής Κυλακάκης, πρόεδρος της Δράσης και ευρωβουλευτής. Έτσι, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Μας ακούτε εσείς? Ναι, ναι. Μια ωραία. Χαρά σας ακούω. Ωραία, ωραία. Και εμείς καλά. Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα με την Τρόικα, κύριε Σκυλακάκη? Μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαμε αποτέλεσμα. Φαίνεται να υπάρχει μία σύγκληση στο πιο ακαθόδες ζήτημα αυτό των πληστηριασμών. Να υπάρχει μία απόσταση στα άλλα δύο που υποτίθεται ότι είχαμε σχεδόν συμφωνήσει. Αλλά μέχρι στιγμής ούτε υπογραφές υπάρχουν, ούτε επίσημη συμφωνία, ούτε και η απέραντη αισιοδοξία. Πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε των σχέσεων με την Τρόικα, των δύσκολων σχέσεων για πολλούς μήνες από εδώ και πέρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουμε βρεθεί σε μια περίεργη no man's land, θα τη λέγαμε. Από τη μια μεριά η Τρόικα έχει εντολή από την Ευρώπη να πιέζει, από την άλλη η Ευρώπη δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα θέμα παραμονές ευρωεκλογών, γιατί όλοι εδώ πέρα είναι σε προεκλογική διάθεση λόγω του πολύ έντονου ευρωσκεπτικισμού. Όποτε γίνεται η Ελλάδα θέμα, χάνουν τα κυβερνητικά κόμματα στην Ευρώπη μονάδες στους ευρωσκεπτικιστές. Οπότε θα ζούμε αυτό το περίεργο κλίμα των πιέσεων και μια σκληρή τρόικα από μια μεριά, των καλών λόγων από την άλλη, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Αυτή την δήλωση του κυρίου Ντάισελμπλουμ για τις καταθέσεις έβαλε ξαφνικά και από την πίσω πόρτα θέμα κουρέματος των καταθέσεων, αλλά Κύπρος. Πώς την ακούσατε και πώς την είδατε? Σας εξέπληξε? Όχι. Αν παρακολουθήσετε, η όλη υπόθεση των καταθέσεων είναι μια δύσκολη υπόθεση εδώ και από την εποχή της Κύπρου στην ουσία. Ναι. Γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτά δεν αφορούν την Ελλάδα ειδικώς, για να δείτε αυτά τα προβλήματα, αλλά αφορούν το σύνολο της Ευρώπης και την μεγάλη δυσκολία που έχει η επίτευξη συμφωνία για την Τραπεζική Ένωση με τρόπο που να προχωρά η Ευρώπη ένα βήμα πιο μπροστά. Μάλιστα. Η Ευρώπη είναι σε αρκετά περίεργη φάση ακριβώς λόγω του ευρωσκεπτικισμού που υπάρχει στον Βορρά. Δεν έχουν την διάθεση πολλά εκλογικά σώματα να ακούσουν έναν φιλοευρωπαϊκό λόγο. Γι' αυτό και ίσως η δική μας πολιτική θα έπρεπε να είναι μια πολύ πιο, θα σας έλεγα, έξυπνη πολιτική μετά από την κακή εικόνα που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, να είναι και πιο αλληλέγγυη και πιο αποτελεσματική, και αυτή δεν θα την πετύχουμε απλώς και μόνο με τον κλασικό πολιτικό λόγο που ακούμε όλο αυτό το καιρό. Τώρα, κύριε Σκυλακάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Λέγανε πολλοί ότι αν, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτή καταφέρει και ξεπεράσει το σκόπελο του Δεκεμβρίου, το προϋπολογισμό και τα νομοσχέδια αυτά τα οποία έχει και τι απομένουν ακόμα κάποια νομοθετήματα, θα πάει μέχρι τις ευρωεκλογές χωρίς να υπάρχει κάποιο, αυτό που λέγαμε παλιά, ατύχημα. Κάποιοι το λένε ευτύχημα, έτσι, εκλογές. Εσείς βλέπετε ότι θα φτάσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές χωρίς κάποια άλλη, εντάξει, τώρα με όσα έχουμε μπροστά μας, εκτός από το απρόοπτο, θα πάμε χωρίς να υπάρχει πρόορη προσφυγή κάλπες και υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε μαζί τριπλές, τετραπλές κάλπες και εθνική εκλογή τότε? Τι εκτιμάτε? Κοντά είναι πια, δεν είναι πολύ μακριά. Από την αρχή εκτιμούσα ότι οι εκλογές θα αργήσουν, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο τι θα προκύψει από αυτές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κακή εικόνα στην οικονομία, πολύ κακή εικόνα και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία του ελληνικού λαού, και οποιασδήποτε εκλογές είναι πολύ πιθανόν ότι δεν θα οδηγήσουν σε διακυβέρνηση ανεξαρτήτως ποιος θα είναι το πρώτο κόμμα. Επιπροσθέτως, εκλογές πρόορες μπορεί να είναι το τελευταίο πλήγμα σε μια οικονομία που είναι σε
πολύ κακή κατάσταση και σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δουλεύει επί ουσίας. Λοιπόν, ένα θέμα που καίει ιδιαίτερα τον κόσμο και είναι το μεγαλύτερο αγκάθι εκεί των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, παρά την έτσι φαινομενική σύγκληση που φαίνεται ότι υπήρξε χθες το βράδυ, είναι το ζήτημα των πληστηριασμών. Θα ήθελα όσο πιο επιγραμματικά γίνεται να ακούσουμε τη θέση της δράσης για το θέμα των πληστηριασμών. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι οι μαζικοί πληστηριασμοί δεν πρόκειται να ωφελήσουν κατά κανένα τρόπο ούτε την οικονομία, ούτε προφανώς τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά την ραγδαία πτώση της οικονομίας στην θέση του να μην μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Η λύση θα έπρεπε να είναι μια σύνθετη λύση που να περιλαμβάνει και δυνατότητα για μια ρύθμιση για τους οικονομικά αδύνατους που να γίνεται με κάποια κριτήρια. Πολύ γενικό το ακούω αυτό. Πολύ γενικό. Ναι, θα σας πω, δηλαδή, εγώ άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Τζίμερο χτες να λέει ότι η λύση είναι να πάμε σε ένα leasing 99 χρόνων. Λοιπόν, και να μπορέσουν οι άνθρωποι να μην χάσουν τα σπίτια τους, να μένουν στα σπίτια τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι οι τράπεζες δικές του. Άμα ήταν δικές του, θα το είχε λύσει κιόλας. Είχε μια πρόταση, λέω, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα, ναι. Τώρα, η πρόταση που μου λέτε είναι. Έχουμε τρεις, δύο λεπτά, δεν είναι ολοκλήρωση. Εμείς έχουμε τρεις εκδοχές. Αυτό είναι η μία λύση, να μπορεί να προσφύγει κάποιο σε δικαστήριο με κάποια εισοδηματικά κριτήρια ή σε μία μορφή εξοδικαστική λύση. Η δεύτερη λύση είναι να πάμε σε μία ρύθμιση να μείνει κάποιος με ενοικίο στο σπίτι το οποίο βρισκόταν και με ένα δικαίωμα επαναγορά σε μία δεκαετία. Μάλιστα. Σε μία τίξη τιμή. Και το τρίτο είναι εάν τελικά βρεθείς να μην μπορείς να κρατήσεις το σπίτι σου, να μπορείς να σταματήσεις αν δεν έχει σημαντική περιουσία εκεί η σχέση με την τράπεζα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στην Ελλάδα. Να το πάρει για να φύγει για να τελειώσει η υπόθεση, αυτό λέτε. Ακριβώς. Έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση του, όχι μόνο της τράπεζας και του κράτους με τους πολίτες. Είδατε την ρύθμιση του κυρίου Θεοχάρη προχτές, με την οποία εάν χάσεις τα πάντα και δεν είναι εισπράξη με οφειλή σου προς το κράτος, μετά σου αφαιρεί η φορολογική ερμηνεότητα για 10 χρόνια. Αυτό δεν είναι τελείως παράλογο. Τρελό είναι. Δηλαδή σου αφήνει και την τελευταία πιθανότητα που έχεις να κάνεις κάτι στη ζωή σου ξανά. Έτσι, είναι χαριστική βολή. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι λογική. Τρελό. Η Ελλάδα έχει υποστεί καταστροφή. Έτσι είναι, οι άνθρωποι έχουν, ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις, έχουν βρεθεί να χάνουν τζίρο δρομή με 180%. Είναι τρελό, έχετε δίκιο. Κρίσει ο κόσμος ανάποδα. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να τους καταδιώκεις από τώρα μέχρι το τέλος. Για 10 χρόνια είναι δυνατόν. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, πρόεδρος της Δράσης και Ευρωβουλευτής.